Ας θα τα κάνουμε εμείς. Άσε, Βασίλη, μην άγχολο. Θα τα κάνουμε εμείς. Αφού ξέρουμε τώρα τι μπορούμε να τα κάνουμε, θα τα κάνουμε εμείς. Θα έπρεπε να τα έχετε κάνει, Σάσα. Ο Βασίλης ήρθε, ό,τι θυμήθηκε που δεν έχει δει από τη μέρα που η φάρμα άνοιξε, σήμερα πήγε να τα δει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα δεν δουλέψαν ναι, ωραία από και με, γιατί νομίζω ότι εγώ έδωσα πολλά γκάζια. Όπως το κατάλαβα, για να το πω έτσι αληθινά, να μην κρύβω και στο δάχτυλό μου, ότι ξέρεις τι ρε φίλε, εγώ τόσο καιρό δούλευα για να δείξω σε όλους ότι δουλεύω. Τώρα, εφόσον είναι το πανηγύρι αλλάζει, δεν δουλεύω κιόλα. Εγώ θα πω του φίλου μου του Κωστή, καλώς όρισες στη φάρμα, λέμε, το παιδό. Καλώς όρισες στη φάρμα. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που βλέπεις που δεν το χωρούσες εδώ τρεις μήνες. Και να σου πω και κάτι άλλο, όταν εγώ τα είδω, σε κοιμάσαι. Μα ξέρεις. Έχει γίνει θέμα, πιστεύω, για μια μισή μέρα τώρα, που τυχαίνει με τον ασθενό που έχουμε το θέμα με τα γόνατά μας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού πονάτε όλοι, γιατί είστε εδώ. Έπρεπε να είχατε φύγει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάθεστε μέσα. Γιατί ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας. Γιατί είναι πολλά, γιατί τι είναι? Είναι πολλά. Εγώ είμαι εδώ μέσα δύο μήνες. Ήρθα από το νοσοκομείο με τις δικές μου δυνάμεις. Ωραία, και θέλω να φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται. Σε πληροφορώ, Σάκη μου, ότι εμένα η υγεία μου δεν με νοιάζει τόσο όσο τα γενέθλια της κόρης μου. Και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να το κρίνει αυτό. Δεν έχω στιγματίσει ποτέ στη ζωή μου άνθρωπο να του κάνω κακό. Ποτέ. Δεν μπορώ να στιγματίσω έναν άνθρωπο που ακούστηκε λάθος αυτό που είπε. Γιάννη, τη λέω πολύ συγκινητική. Ας πρόσεχε.